Πολύ καλησπέρα φίλοι της Ποντιακής Κουλτούρας, άλλη μία Κυριακή με μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Ποντιακός χορός και καλεσμένος μας ο Διπλωματούχος Γεωπόνους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Μιχάλης Καραβέλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποψινή σας συμμετοχή και για τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που είμαι σίγουρη ότι θα μας πληροφορήσετε στη συνέχεια. Πώς είστε? Εγώ ευχαριστώ, Αυγή μου. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε εσένα και σε όσους μας ακούνε. Με το χώρο εκεί της Αμερικής με συνδέουν πολλά πράγματα. Έχω έρθει δύο φορές. Μια φορά ήρθα το 80 και μια φορά το 86. Το 80 συνόδεψα ως διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής στην Εύξηνο Λέσχη του Πτολεμαίδας και πήγαμε στον Όργαξ, στη Φιλαδέλφια, στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη. Κάναμε έτσι ένα tour με μια παράσταση περιήγηση των πόντων χορεύοντας και τραγουδώντας. Έτσι την είχα πει. Πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε από το δυτικό πόντο και φτάσαμε μέχρι και το Κάρς και τα λοιπά, χορεύοντας και τραγουδώντας αντίστοιχα από που περνούσαμε τα τοπικά τους τραγούδια και τους χορούς. Και μετά ξαναήρθα το 86. Το 86 ήρθα ως Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του Δεύτερου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού. Και ήρθαμε για προσυνεδριακές δουλειές εκεί. Και επίσης είχα και ένα αποδεικτικό χορευτικό συγκρότημα τότε και κάναμε και κάποιες χορευτικές παραστάσεις. Το 86 κυρίως όμως ήρθαμε στην Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν όταν τα πράγματα θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια σταθερότητα. Να σας ξαναέχουμε, να δούμε τι άλλο μπορούμε να διοργανώσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναρθώ. Λοιπόν, το με σημερινό το καλό, θέμα... τι θα πούμε σήμερα λοιπόν. Ναι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ποντιακό χορό, όπως είπες και εσύ, και κάποιο χαρακτηριστικό του. Ο χορός, η επικεφαλίδα, να το πω έτσι, το θέμα, να το πούμε διαφορετικά, είναι ο χορός ως προβεβλημένο ταυτοτικό στοιχείο του ποντιακού πολιτισμού. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για κάποια χαρακτηριστικά του ποντιακού πολιτισμού, του πολιτισμού δηλαδή που δημιουργήθηκε εκεί στην αλυσμόνητη πατρίδα και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον ποντιακό ελληνισμό ακόμα και σήμερα, αυτά δεν είναι άλλα από την έφεση του για τα γράμματα, την περηφάνεια του για την πανάρχη ελληνική καταγωγή του και την προσήλωσή του στις παραδόσεις του, όπως η χριστιανική πίστη, η διάλεκτός του, η πλησιέστερη σήμερα στην αρχαία Ιωνική, τα ήθη και θυμά του, αλλά και τα στοιχεία της ιδιαίτερης πολιτισμικής του δημιουργίας, όπως η μουσική του με τα παραδοσιακά του όργανα, τα τραγούδια του που ύμνησαν την ανδρεία, τη ζωή και τον έρωτα και την ίδια τη φύση, και η πανάρχη χώρη του. Για την ελληνική καταγωγή του και τη χριστιανική του πίστη έδωσε εκατόμβες θυμάτων στη λέλαπα της γενοκτονίας σε βάρος του από τους νεότουρκους και τους κεμαλικούς. Και αυτό δεν το ξεχνά και παλεύει με κάθε μέσο για τη διεθνή αναγνώριση αυτής του της θυσίας. Κάνει προσπάθεια να διασώσει τη διαλεκτό του, το πολύτιμο στοιχείο του γλωσσικού μας πλούτου ως Έλληνες, γιατί η διάλεκτος δεν αφορά μόνο τους Ποντίους, είναι πολύτιμο στοιχείο του γλωσσικού πλούτου όλων των Ελλήνων, όπως αναγνωρίζουν πλέον έγκριτοι γλωσσολόγοι, και προσπαθεί να τη διασώσει με τμήματα εκμάθησης της διαλέκτου και ενίσχυσης της λογοτεχνικής της αποτύπωσης. Μιλάμε για ποιήματα στην ποντιακή διάλεκτο, αλλά ακόμα και για πεζό λόγο, έκδοση δηλαδή ιστορημάτων και τα λοιπά στην ποντιακή διάλεκτο, στον πεζό λόγο. Κρατάει όμως και σέβεται και εκείνα τα χαρακτηριστικά που του δώσαν και του δίνουν την ιδιαίτερη πολιτιστική του ταυτότητα και τον βοήθησαν και εξακολουθούν να τον βοηθάνε να λειτουργεί ως κοινωνικό όν ισότιμα με τους άλλους συνέλληνες. Αυτά είναι η μουσική του, τα τραγούδια του και η χορή του. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με ανοιχτό μυαλό αλλά και ψυχή ανοιχτή το φαινόμενο της ανάδειξης των ποντιακών χωρών
ως προβεβλημένου ταυτοτικού στοιχείου αυτού του πολιτισμού. Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Πολύ σημαντικός ο χορός για τον ποντιακό πολιτισμό. Όλοι οι σύλλογοι έχουν από μία ομάδα η οποία χορεύει. Πραγματικά νιώθω δέος και ρίγος όταν βλέπω Πυρίχιο ή όταν ακούω έστω την εισαγωγή. Μας έχουν αφήσει πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη πρόγονοι και με πάρα πολύ σεβασμό οφείλουμε να το μεταδώσουμε όλο αυτό και να το συνεχίσουν οι επόμενες γενιές. Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος που θα μας μιλήσετε και θα μας αναλύσετε στη συνέχεια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην νιώθει τα ίδια χτυποκάρδια όταν παρακολουθεί ποντιακούς χορούς. Έτσι ακριβώς. Είναι πρόδειλο, αυγή μου και αγαπητοί μας ακροατές, ότι οι ποντιακοί χοροί ευτύχησαν στις μέρες μας να αναγνωριστούν πράγματι ως στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας του ποντιακού πολιτισμού. 15 πανελλήνια πανποντιακά φεστιβάλ ποντιακών χωρών έχουμε μετά τη συγκρότηση της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Και θα είχαμε 16 σε λιγότερο από 20 χρόνια ζωής της Ομοσπονδίας μας, αν πέρυσι λόγω της πανδημίας δεν είχαμε αναβολή του φεστιβάλ επαόριστον. Μπορούμε να δείξουμε, σας έχω εκεί κάποιες εικόνες, και είναι ο εισαγωγικός χορός του Εμπροπής, το Κοτσιχτόνο Μάλ, άλλοι το λένε, άλλοι μπορεί να το ξέρουν και ως τα λάχανα, όπως λέμε. Είναι αυτός ο χορός που μπαίνουν όλα τα συγκροτήματα μέσα στο στάδιο και γεμίζει το στάδιο από 2.000 χορευτές, 2.500 χορευτές, και εκεί περίπου είμαστε σε σημείο που να βγάζει ανακοινώσεις και να λέει ότι μέχρι τόσους χορευτές, όχι παραπάνω. Γιατί θα μπορούσαν να είναι και 5 και 10 χιλιάδες. Σε αυτά τα φεστιβάλ δεν προβάλλονται όμως μόνο οι χοροί μας. Στις εκδηλώσεις αυτές και πάντα με τους χορούς μας ως πλαίσιο πολιτισμικό, έχουν τιμηθεί πάρα πολλές μέχρι σήμερα εμβληματικές προσωπικότητες, τόσο από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης, όσο και από την πρόσφατη πολιτική ιστορία και τις θυσίες του λαού μας, όπως παραδείγματος χάρη ο σπουδαστής του Κολεγίου Ανατόλια Σιμεών Ανανιάδης. Και εδώ θα μου επιτρέψει μια παρένθεση. Ελάχιστοι ξέρουν ότι το Ανατόλια, το Κολέγιο της Θεσσαλονίκης, το Ελληνοαμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, είναι και αυτό προσφυγόπουλο από τη Μερζιφούντα του Πόντου. Εκεί ήταν το Ανατόλια. Μάλιστα. Και από εκεί με την προσφυγιά ήρθε στη Θεσσαλονίκη και είναι η δεύτερη περίοδος του εδώ πλέον στα χώματα τα ελληνικά. Και μόνο με αυτή την αναφορά μου στα πανελλήνια πανποντιακά φεστιβάλ της ΠΟΕ, το θέμα μας σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς πως καλύπτεται, δηλαδή η προβολή του ως ταυτοτικού χαρακτηριστικού του ποντιακού χορού. Πρέπει όμως, επιβάλλεται θα έλεγα, να αναφέρω ακόμα πως οι χοροί μας και ιδιαίτερα ο Πυρίχιος χορός πλαισιώνουν και όλες τις άλλες εκδηλώσεις του ποντιακού ελληνισμού. Κάθε χρόνο στο Σύνταγμα, στα πλαίσια απότισης φόρου τιμής στα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, που πρόσφατα στις 19 Μάη τιμήσαμε και πάλι, χορεύεται ο Πυρίχιος Σέρα χορός. Είναι ο μόνος χορός που χορεύουμε στις 19 Μάη. Γιατί η 19 Μάη είναι μια ευκαιρία να το πω και πάλι. Δεν είναι η μέρα γιορτής, είναι η μέρα πένθους αλλά και τιμής. Όχι μόνο πένθους, και τιμής και υπόσχεσης ότι δεν θα υποχωρήσουμε ούτε μια γραμμή πίσω μέχρι ότου αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και των υπολείπων ομοεθνών μας ομάδων της Ανατολής και των υπολείπων ελλήνων της Ανατολής βέβαια. Από την ίδρυση της νέας Μονής Παναγίας Σουμελά της Παντάνασας του Πόντου στο όρος Βέρμιο, κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, δηλαδή εκτός από τα φεστιβάλ,
που είναι φαινόμενο της τελευταίας 20ετίας, να το πω έτσι. Στο Όρος Βέρμιο, λοιπόν, κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου το χριστιανικό καθήκον του Ποντιακού Ελληνισμού το ακολουθούν και χορευτικές εκδηλώσεις από συγκροτήματα συλλόγων, αλλά και του ίδιου του λαού που πανηγυρίζει, όπως γινόταν και στον Πόντο. Το παράδειγμα της Παναγίας Σουμελάτου ακολούθησαν και οι άλλες μονές που ανιστορήθηκαν μετά, όπως του Αγίου Γεωργίου του Περιστερώτα, του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα, της Παναγίας Γουμερά κλπ. Σας έχω παρακάτω δύο, εκείνοι ναι, είναι εδώ, οι άνθρωποι αυτοί φοράνε ζύπιες που ήρθαν από τον Πόντο, οι ζύπιες αυτές, είναι από τα Κομνηνά της Πτελεμαΐδας, το συγκρότημα γεννημένοι όλοι στον Πόντο, και είναι το συγκρότημα που πήρε μέρος στα εγγένεια της Νέας Μονής στο Βέρμιο της Παναγίας Σουμελά. Και οι επόμενοι είναι από τα εγγένεια επίσης του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα. Και εδώ χορεύει το συγκρότημα από τα Λευκόγια της Δράμας και μετά ως αραιωτές κατεβήκανε κάτω στην Αλεξάνδρεια οι Μαθίες, στο Γιδά το λεγόμενο. Το λέω για τι μας ακούνε κάποιοι και πρέπει να γινόμαστε αντιληπτοί. Και είναι χαρακτηριστικές αυτές οι δύο εικόνες σε αυτά τα πανηγύρια στην αθυρανίξια, όπως λένε, των εκκλησιών. Η ποντιακή μούσα ήταν παρούσα, ήταν πανηγύρι. Τι το ιδιαίτερο όμως κουβαλάνε οι χώροι μας και έχουν γίνει πλέον ένα με την υπόστασή μας, γιατί όντως έχουν γίνει ένα με την υπόστασή μας. Θέλω να κάνουμε μαζί μια αναδρομή στο απότερο παρελθόν και να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην πορεία των χωρών μας από την αρχαιότητα μέχρι την προσφυγιά, αλλά και το ρόλο που έπαιξαν εδώ, κυρίως στη Νέα Πατρίδα. Η ελληνική παρουσία στον Πόντο χάνεται στην αχλή του μύθου, με το Φρίξο και την Έλλη, τον Ιάσονα και την Αργοναυτική Εκστρατεία, αλλά και πριν από αυτούς, με τους πρωτοέλληνες Κάρες, Μηνίες, Παφλαγόνες και Λέλεγες από την 6η π.Χ. χιλιετία. Βλέπετε τον Περικλή Ροδάκη, Ιστορία του Πόντου, τόμος 1, εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα 2003. Αργότερα την περίοδο του μεγάλου απικισμού, 8ος έως 6ος αιώνας π.Χ., ο Πόντος γίνεται ο αγαπημένος προορισμός των ιόλων της Δυτικής Μικρασιατικής Ακτής, κυρίως της Μιλήτου, αλλά και της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Έχουμε και από τα Μέγαρα και από την Αθήνα. Ποιος ξέρει ότι στην απότερη εσχατιά του Πόντου, εκεί κοντά στο Βατούμ, και πριν περάσουμε δηλαδή στη Γεωργία, υπήρχε πόλης, Κωμόπολης, Άτενα τη λέγανε μέχρι πρόσφατα οι Τούρκοι, και τώρα τη λένε, νομίζω, Μπαζάρ. Αλλάξανε επί Εβραίων τα ονόματα τα δικά μας τα ελληνικά, δηλαδή Αθήνα, η Αθήνα του Πόντου. Η Αμισός λεγόταν Πειραιάς, γιατί χτίστηκε από τους Αθηναίους καταρχήν. Και μετά έγινε Αμισός. Ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το χώρο έζησαν χιλιάδες χρόνια οι Έλληνες, αναπτύσσοντας έναν πολιτισμό με τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά του όπου γης ελληνικού πολιτισμού, καλλιεργώντας τις επιστήμες, την φιλοσοφία και τις τέχνες. Στην αρχαία Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά οι κοινωνίες δημιούργησαν νόμους και υπέταξαν τα πάντα σε αυτούς, ακόμα και τη θρησκευτικότητα των πολιτών την είχαν υποτάξει σε νόμους. Οι μύστες πρώτοι από όλους νομοθέτησαν την όρχηση. Πολύ νωρίς, με την ανάπτυξη του πολιτισμικού εκείνου μεγαλείου της αρχαιότητας και την απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος παράλληλα με τη φιλοσοφία, τον στοχασμό και τις επιστήμες, έχουμε, όπως είναι γνωστό, και την ανάπτυξη των καλών τεχνών. Μία λοιπόν από τις 6 καλές τέχνες ήταν και η όρχηση. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική είναι οι τέχνες εν χώρο, όπως το λέγανε. Μουσική, ποίηση, όρχηση, τέχνες εν χρόνο. Έτσι ονομάζονταν οι 6 καλές τέχνες. Κατά τον Αριστοτέλη, η εν κόσμο αρμονία του σύμπαντος προϋποθέτει την κοσμονομία, την οποία η υπέρτατη δύναμη ο Θεός έθεσε στον κόσμο κατά την πρώτην και αρχαίγωνο κίνησή του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ,
Καταλαβαίνω και έχω μείνει έκπληκτη Α, από τις αναφορές. Αναφέρεται αυτό, Μιχαήλ Ιατρού, πόθεν και γιατί, και ο Δημήτρης Αθανασιάδης στο βιβλίο του «Ο Πυρίχιος Χορός» το αναφέρει. Ο ίδιος ο μέγιστος των φιλοσόφων Πλάτων, πραγματευόμενος την θέσπιση των νόμων και κανόνες και κανόνων για την ανάπτυξη της ιδεατής του πολιτείας, ασχολείται με την όρχηση. Ιδεατή πολιτεία και όρχηση. Μάλιστα. Θεωρώντας την όρχηση όχι μόνο άριστο και απαραίτητο εκπαιδευτικό μέσο, αλλά και εκπαιδευτικό στόχο για τους νέους, τις γυναίκες και τους πολίτες γενικότερα. Η όρχηση στην αρχαιότητα έχει φτάσει σε ύψιστη τελειότητα, λέει ο Λουκιανός, στο περιορχήσω σύγγραμμά του τον 2ο μετά Χριστό αιώνα, για να προσθέσει: «Η όρχηση αφίεται τα υποθέσεις της όλας εκ της αρχαίας ιστορίας και πρέπει να την έχει ο χορευτής πρόχειρον την ιστορία εις τη μνήμη του και μεταχάριτος να αναπαριστά τα ιστορικάς υποθέσεις». Μας λέει δηλαδή με άλλα λόγια ότι στην εποχή του δεν έχουμε να κάνουμε με απλό λαϊκό χορό, αλλά η όρχηση έχει μετεξελιχθεί σε χορόγραμμα. Κάτι που θα το δούμε μετά από 16 ολόκληρους αιώνες με το πρωτοεμφανιζόμενο στην Ευρώπη μπαλέτο. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή αναπαρίσταναν χορευτικά γεγονότα ιστορικά. Στο ίδιο έργο, ο Λουκιανός αναφέρεται ξεχωριστά στην Ιωνία και στον Πόντο, όπου έχει μεταφερθεί το πολιτισμικό βάρος της ελληνικής έκφρασης μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου. Αυτό θέλω να το προσέξουμε λίγο. Οι Ρωμαίοι πρώτα κατέλαβαν τον ελλαδικό χώρο, δηλαδή την ελλαδική Χερσόνησο, και μετά πήγανε προς Ανατολάς ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν, οι στρατοκράτες Ρωμαίοι, γιατί αργότερα μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό εκπολιτίστηκαν και οι Ρωμαίοι και δημιουργήθηκε ο λεγόμενος ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Έχουμε λοιπόν μια απόθεση προς Ανατολάς όλων αυτών των πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Γι' αυτό και παρέμειναν πάρα πολλά πράγματα που έχουν ρίζα στην αρχαιότητα, παρέμειναν στους εξανατολών δικούς μας, στις καθημάς Ανατολής, όπως λέμε, δικούς μας πατριώτες. Στο ίδιο έργο ο Λουκιανός αναφέρεται ξεχωριστά, όπως σας είπα, στην Ιωνία και τονίζοντας ότι εκεί, στην Ιωνία και στον Πόντο, συμμετέχουν οι άρχοντες και οι πρώτοι σε κάθε πολιτεία στις χορευτικές γιορτές και παραστάσεις. Περιορχήσεως, στερεότυπη έκδοση, σελίδα 16. Ο χορευτικός αυτός πολιτισμός, αν μου επιτραπεί ο όρος χορευτικός πολιτισμός, δεν ήταν δυνατόν να σβήσει και να ξεριζωθεί τόσο εύκολα. Είχε γίνει τρόπο ζωής, έκφραση συναισθημάτων, ιδεών και επιθυμιών. Είχε πάψει προπολού να είναι θρησκευτικός. Ξέρουμε πολύ καλά και όλοι λένε ότι ο χορός πρωτοξεκίνησε ως θρησκευτικός και τα λοιπά. Έχουμε ξεπεράσει προπολού αυτό το στάδιο, ας το πω έτσι, του θρησκευτικού χορού πλέον. Διαπερνούσε οριζόντια τις θρησκευτικές δοξασίες. Έτσι επέζησε των απαγορεύσεων της Χριστιανικής Εκκλησίας όταν επικράτησε τον 4ο αιώνα, μέχρι που έγινε αποδεκτός από την Ορθόδοξη παράδοση και με την ίδια δύναμη συνέχισε να υπάρχει σε ένα μέρος του πληθυσμού που εξισλαμίστηκε. Η μεν Ορθοδοξία τον υιοθέτησε το χορό, τον ενέταξε στο δικό της, να το πω έτσι, παραδοσιακό τελετουργικό. Και όταν λέμε τελετουργικό δεν εννοώ τη λειτουργία μέσα στην Εκκλησία. Γενικά το πανηγύρι έχει κάποιες λαϊκές, με τη λαϊκή του συμμετοχή, και εκείνα είναι λειτουργία. Και η λαϊκή συμμετοχή στα πανηγύρια είναι λειτουργία, εντάσσονται μέσα σε ένα συνολικό τελετουργικό. Γι' αυτό και στην Παναγία σου Μελά στον Πόντο δεν υπήρχε περίπτωση μετά από τη λειτουργία να μην εμφανιστούν οι χορευτές και να χορέψουν μπροστά στην Παναγία. Και έτσι διαπέρασε και τους εξισλαμισμένους, οι οποίοι δεν αποποιήθηκαν τον ποντιακό χώρο που ξέρανε. Ένα τέτοιο πολιτισμό λοιπόν υπηρετούμε, Αυγή μου, και ας μας συγχωρέσουν μερικοί εντός αλλά και εκτός αλλά και εντός των τυχών,
που επιμένουν, που επιμένουμε στη διατήρησή του. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούμε ότι αμάν πια μόνο με το χορό. Άλλο το μόνο, εκεί θα συμφωνήσω κι εγώ, δεν είναι μόνο ο χορός. Αλλά ο χορός δεν τους στέει σε τίποτε αν υπολείπονται στην καλλιέργεια άλλων, να το πω έτσι, μορφών πολιτισμού. Γι' αυτό και τους ανέφερα στο εισαγωγικό μου τμήμα. Έχει ρίζες πανάρχες ο χορός και δεν θέλουμε να χαθούν. Ο ρόλος του, να δούμε το ρόλο του στη ζωή των ποντίων. Πρώτα στον ιστορικό πόντο. Μπορείς να προχωρήσεις λίγο. Mm-hmm. Όχι, ιστορικό πόντο και μετά έλα πίσω. Έλα πιο πίσω. Εδώ. Ο ρόλος στη ζωή των ποντίων. Μπράβο. Ωραία. Τον ιστορικό πόντο, η επόμενη διαφάνεια έχει δύο τμήματα. Στον ιστορικό πόντο και στη Νέα Πατρίδα. Εν πάση περιπτώσει. Από τον ξεριζωμό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50 αυτό, και από... Αυτό είναι μετά. Πιο πάνω. Εντάξει. Ωραία. Πιο πάνω, ναι. Ωραία. Ούτε εκεί, δεν πρέπει να το έχεις εκεί. Να το ψάξω. Μετά από αυτό, μετά... Αυτό είναι αυτό. Ωραία, φαίνεται δεν γράφτηκε. Λοιπόν, οι δύο, να το πω, ιστορικές μεγάλες περίοδοι είναι στον ιστορικό πόντο και στη Νέα Πατρίδα. Ωραία. Στον ιστορικό πόντο, λοιπόν, η επιθυμία να βρουν οι άνθρωποι στον χώρο μια ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής έκφρασης υπήρξε πάντοτε έντονη σε όλες τις μορφές των κοινωνιών και πολύ περισσότερο στις αγροτικές κοινωνίες. Ο κοινωνικός χορός βρίσκει τη θέση του μέσα στον πλούτο και την ποικιλία της πολιτιστικής ζωής. Οι χορευτικοί κύκλοι στην πόλη και στην Ήπεθρο αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια και διάδοση των χορών εκείνων που δίνουν στον άνθρωπο μια ανάταση και μια αισιοδοξία για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετούνται και οι ποντιακοί χοροί, γιατί είναι συνέχεια των χωρών των ιστορικών χρόνων της Ελλάδας. Διακρίνονται σε πολεμικούς, θρησκευτικούς, παύλα τελετουργικούς και σε ειρηνικούς. Ο κοινωνικός τους χαρακτήρας φαίνεται καθαρά και από το ότι είναι κυκλικοί, ομαδικοί χοροί, αλλά και γιατί βοήθησαν, όντας ο χορός πολιτιστικό χαρακτηριστικό, να κρατηθεί η παράδοση και η ταυτότητα η ποντιακή. Τόσο στον πόντο όταν κατακτήθηκε από τους Τούρκους, όσο και στην Ελλάδα μετά τον ξεριζωμό στις νέες ποντιακές κοινότητες. Για το χορό στον πόντο έχουν μιλήσει οι πόντιοι μελετητές και λόγοι της πρώτης γενιάς. Εδώ θα αναφέρω μόνο αυτά που σημειώνει ο παλαιότερος από αυτούς, ο καθηγητής του φροντιστηρίου τραπεζούντας Σάββας Ιωαννίδης το 1870, στο περισπούδα στο έργο του Στατιστική τραπεζούντας και της περί αυτήν χώρας. Και εδώ βέβαια με το περί αυτήν χώρας εννοεί ολόκληρο το βιλαέτη της τραπεζούντας, δηλαδή σχεδόν ολόκληρο το διεκδικούμενο πόντο πλην Κασταμονής, Συνέμπολης και των μεταλλείων του Ακταγματέν. Γιατί και αυτά, όταν τότε διακυβεύεται η ανεξαρτησία του πόντου και η δημιουργία ανεξάρτητης ποντιακής δημοκρατίας, και αυτά τα κομμάτια, δηλαδή η Κασταμονή, η Νέμπολη και τα μεταλλεία του Ακταγματέν, ήταν χώροι... τόποι, να το πω καλύτερα, διεκδικούμενοι. Λέει λοιπόν ο Σάββας ο Ιωαννίδης, οι Έλληνες χριστιανοί, αν και κατοικούν σε διάφορα μέρη της χώρας, όμως, δηλαδή μιλάει για όλους τους τόπους και θέλω να το προσέξουμε αυτό γιατί είναι ένα διακύβευμα σήμερα. Οι Έλληνες χριστιανοί, αν και κατοικούν σε διάφορα μέρη της χώρας, όμως έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα μεταξύ τους, όπως τη γλώσσα, τα έθιμα, τους γάμους, τους χορούς και άλλα. Και παρακάτω βέβαια αναφέρεται αναλυτικότερα για όλα τα παραπάνω. Κοινός πολιτισμός δηλαδή και μάλιστα κατά πολύ ανώτερος των άλλων εθνοτήτων, που συνοικούν στον πόντο. Γι' αυτό και το σημειώνει. Απλά θα προσθέσω και αυτό από την ίδια σελίδα. Γενικά όμως είναι πιο φιλομαθής και πιο εμπορική από τα άλλα έθνη. Είναι η μόνη από τα άλλα έθνη που επεξεργάζονται τα μέταλλα.
Πρόσεξε το, γιατί το τονίζει ο Σάββας Ιωαννίδης το 1870, που επεξεργάζονται τα μέταλλα. Τα μεταλλεία στον Πόντο παίξανε τεράστιο ρόλο κοινωνικής ομοιογένειας και συσπήρωσης και δομής κοινωνικής. Επεξεργάζονται λοιπόν τα μέταλλα, χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική και πολλοί από αυτούς είναι οικοδόμοι και τυχοποιοί. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Παύλος, ο Κανονίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, έχει κάνει διδακτορικό πάνω στην αρχιτεκτονική του Πόντου και έχει εκδώσει ένα βιβλίο πάρα πολύ καλό. Όλα αυτά για να υπογραμμίσω πως το πολιτισμικό επίπεδο των Ελλήνων του Πόντου ήταν κατά πολύ ανώτερο των άλλων σύνοικων εθνωτικών ομάδων. Πέραν του ότι ο χορός ήταν τρόπος βίωσης της ιδεολογίας και του πολιτισμού, τρόπος βίωσης της ιδεολογίας και του πολιτισμού, γιατί θα τονίζω, η ομαδικότητα αυτό, ο κύκλος, η ομάδα χωρίς να προβάλλεται ο πρωτοχορευτής και όλα αυτά που δείχνουν την αντίληψη για την κοινωνία. Αυτή είναι η ιδεολογία και του πολιτισμού του Ποντιακού Ελληνισμού ήταν και μέσω κοινωνικής επαφής και μορφή επικοινωνίας μέσω συνθημάτων, δημιουργίας κοινών στάσεων αλλά και κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν μεταδίδονταν με την ομιλία αλλά με συμβολικές κινήσεις του σώματος, των ποδιών και των χεριών. Φτάσαμε σε ένα σημείο, Αυγή μου. Τα συνθήματα στους χορούς που έχουν, και αυτοί είναι ο Σέρα Χορός και τα Μωμοέρια, ο χορός, ο Μωμοερίθκος, τα κοτσαμάνια που λέμε, να αναγκαστούν οι δικοί μας τα συνθήματα να τα δίνουν στην τουρκική τότε, μόνο και μόνο γιατί, ας το πω, η διοίκηση, η Οθωμανική διοίκηση, είχε αρχίσει να τους υποβλέπει. Σου λέει, τι λένε αυτοί. Μάλιστα. Και έτσι έπρεπε να το ξεπεράσουν αυτό και τα συνθήματα τα γυρίσανε και τα λένε στην τουρκική. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή, να μην τα συγχαίρουμε τα πράγματα, γιατί πάρα πολλοί θέλουν, αυτοί που θέλουν να δημιουργούν δηλαδή προβλήματα, σου λένε αφού εσείς και τα συνθήματα τα λέτε στα τουρκικά. Ναι, γιατί. Γιατί είναι ένας πολεμικός χώρος και αν εμείς δίναμε τα συνθήματα στα ελληνικά, ο Τούρκος δεν θα το καταλάβαινε και θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα. Όποιος κάνει τέτοια σχόλια είναι... όχι μη μαθείς, κακοπροαίρετος. Δεν είναι δυνατόν να λες, ναι, κάτι τέτοιο γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες διαβούν τόσο άσχημες εκεί. Και βλέπουμε η παρόρμηση, το συνέστημα, η φυγή από το ασφυκτικό περιβάλλον και τα διαφορετικά ήθη του δυνάστη, η φυγή από την καταπιεστική ανάγκη της προσαρμογής σε έναν κόσμο διαφορετικό, βρήκαν διέξοδο στο χορό. Γιατί ο χορός έχει δύο όψεις. Η μία, η αντικειμενική, είναι όλα όσα αναπαριστά από το φυσικό περίγυρο και όλα όσα δημιουργεί στη σκέψη εκείνων που τον ακολουθούν, όπως θαυμασμός, εφορία, ενθουσιασμός. Η άλλη όψη, η υποκειμενική, είναι η ανάταση που δίνει στο χορευτή και μέσα από τις κινήσεις λύνεται το κορμί και ελευθερώνεται το πνεύμα. Και οι ποντιακοί χοροί συγκεντρώνουν αυτά τα στοιχεία. Χαρακτηρίζονται από αυτά. Να πάμε τώρα στη Νέα Πατρίδα. Από τον ξεριζωμό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50. Ακόμη ο χορός αποτελεί βαθμίδα ιδεολογίας και πολιτισμού, κουλτούρας. Είναι ο τρόπος βίωσης της ιδεολογίας από τις κοινωνικές τάξεις ή ομάδες. Απλώθηκαν τα χέρια, έγιναν οι κύκλοι με το λιάρι στο κέντρο για να αναπαραστήσουν τον φυσικό τους χώρο που τον έχασαν απρόσμενα. Για να βοηθήσουν τον κουρασμένο ψυχικό τους κόσμο να πάρει δύναμη και κουράγιο. Με αυτό το δεύτερο χαρακτηριστικό, ο χορός λειτουργήσε για τους πόντιους πρόσφυγες τον καιρό της εγκατάστασης στην Νέα Πατρίδα ενοποιητικά. Δεν υπάρχουν στον ποντιακό χώρο που είναι ομαδικός διαφορές τοπικιστικές ή ταξικές. Ένωσε μέσα στους κύκλους του όλους τους πόντιους. Έγιναν τα επιμέρους εγώ, εμείς. Έγιναν εμείς. Συνδέθηκαν και πάλι με την κοινή τους καταγωγή.
ένιωσαν μέσα τους τα σπασμένα από τη χαλαμονή του ξεριζωμού μηνύματα που ο χορός έστελνε. Με μαγικό θαρρής τρόπο μεταδίδονταν μέσα από τα πιασμένα χέρια οι σκέψεις ίδιες για τις εικόνες της πατρίδας που θα γινόντουσαν ανάμνηση. Μια ανάμνηση όμως που δεν έπρεπε να σβήσει. Έπρεπε να επιβιώσει, δηλαδή να διατηρηθεί και να εξακολουθήσει. Δεν ήταν τυχαίο λοιπόν που στείνονταν ο χορός ανάμεσα στις παράγκες τις προσφυγικές, στα αλόνια και στις πλατείες των νέων χωριών, στις γειτονιές με τα χαμηλά σπίτια, κι ας ήταν το ψωμί λίγο. Πολύ συγκινητικό όλο αυτό που λέτε. Απ' τις αρχές. Και εδώ αυτό το θέμα ήταν και εισηγητικό, αποτέλεσε δηλαδή την δική μου εισήγηση στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο κοινωνικός που έπαιξε ο χορός στην εδώ μετεγκατάσταση, ας την πούμε, μετά την προσφυγιά. Okay. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 μέχρι τέλος του 20ου αιώνα τώρα. Θεωρώ ορόσημο στην πορεία και την εξέλιξη του πολιτισμικού ρόλου, αλλά και γενικότερα του φαινομένου της προβολής του χορού μας ως ταυτοτικού στοιχείου του Ποντιακού Ελληνισμού, την ανιστόρηση της νέας μονής της Παναγίας του Μελά το 1952. Μέχρι τότε ο χορός, όπως τον αναφέραμε, έπαιξε τον συνεκτικό και κοινωνικό του ρόλο στις ποντιακές γειτονιές των μεγαλοπόλεων και στις νέες ποντιακές κοινότητες. Αλλά παρέμενε δική μας εσωτερική υπόθεση. Οι άλλοι συνέλληνες, βέβαια, όπου μας γνωρίζανε είτε ως συγχωριανοί είτε ως γείτονές μας στις μεγαλοπόλεις, μας είχαν από τότε ταυτίσει με τις χορευτικές μας επιδόσεις, θα έλεγα. Αρκεί να έλεγες πως είσαι Πόντιος και αν δεν εισέπρατε στη χλέβη ως αούτος ή τουρκόσπορος και άλλα απαξιωτικά, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα άκουγες μισοπεριπεκτικά. Α, κοτσάρι, κοτσάρι. Και αυτό γιατί τότε ο χορός κοτσάρι ήταν ο πιο γνωστός από τους γρήγορους χορούς μας. Η πατρίδα σου, η γειτονιά σου στη Θεσσαλονίκη, η Πολύχνη, φημιζόταν για τους χορευτές στο κοτσάρι. Έτσι στο λέω για να σου κάνω και την καρδιά. Τα σωματεία βέβαια που πρωτοποριακά ιδρύθηκαν ακόμα από τη δεκαετία του 20 και του 30, όπως η Εύξενος Θέση Θεσσαλονίκης, η Αργονάτε Κομνηνή των Αθηνών και κάποια λίγα ακόμα με τη δράση τους κυρίως όμως με τις θεατρικές παραστάσεις τους, προβάλλαν και τους άλλους χορούς μας και αναφέρομαι στον Πυρίχιο Σέρα χορό. Αλλά αυτό και μόνο δεν έφτανε. Ο ίδιος ο Φίλων Κτενίδης, ο ιδρυτής δηλαδή της Παναγίας του Μελά, στέλεχος της Ευξήνου Λέσης Θεσσαλονίκης και δημιουργός του θεατρικού ομίλου της, μερίμνησε γι' αυτό και δημιούργησε και χορευτική ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Καλούση και άλλους όπως ο Γιώργος Φιρτινίδης κλπ. Με την ανιστόρηση της νέας μονής της Παναγίας του Μελά με πρόεδρο τον Φίλων Ακτενίδη, το τοπίο πλέον αλλάζει. Εκεί θα πάνε όλοι οι παλιοί χορευτές φορώντας τις ζύπιες τους, όπως το είδαμε, που οι περισσότερες ήταν φερμένες από τον Πόντο και θα αναβιώσουν τις ίδιες εικόνες του παλιού πανηγυριού στον Πόντο. Οι Πόντιοι όπου γης θα έλεγα, προστρέχουν στην Παναγία τους και εκεί πλέον θα χορέψουν και θα προβάλλουν τους χορούς τους. Δημιουργούνται ταυτόχρονα στη μεταπολεμική Ελλάδα άλλες συνθήκες. Μεταπολεμική εννοώ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο το δικό μας. Ο Ποντιακός Ελληνισμός διεκδικεί ισοτιμία απέναντι στους γηγενείς συνέλληνες, γιατί μαζί έχουν πολεμήσει για την πατρίδα. Δημιουργούνται σύλλογοι και σωματεία ποντιακά που θέλουν και αυτά να εκπροσωπούνται στις χορευτικές εκδηλώσεις του πανηγυριού. Στην Παναγία σου Μελά πάντα μιλάμε. Την ίδια δεκαετία άρχισε να λειτουργεί και πάλι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εντάσσει στα εθνοτοπικά χορευτικά συγκροτήματα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο πρόγραμμα των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεών της τα εθνοτοπικά χορευτικά συγκροτήματα στις παράλληλες εκδηλώσεις. Τα ποντιακά χορευτικά συγκροτήματα και πάλι είναι παρόντα με ομάδες από το Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, τα Κομνηνά της Πτολεμαϊδας, στη Νέα Σάντα και άλλα. Εκεί, αυτό το χορευτικό του Οροκάστρου Θεσσαλονίκης, θα σας πω και παρακάτω όταν θα το δούμε,
αποτέλεσε και χορευτικό συγκρότημα της Ευξήμουλας της Θεσσαλονίκης. Γιατί είχαν δάσκαλο τον Νίκο τον Καλούση. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 με αρχές του 60 πρωτοστατεί πλέον η σπουδάζουσα ποντιακή νεολαία. Θα έλεγα να δείξουμε μερικές φωτογραφίες. Εδώ είναι ο Νικόλας ο Καλούσης με τον Μπαρμπαγιώργη τον Φιρτινίδη στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. Είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία πλέον, αλλά τους έβγαλε ο Κτενίδης και χόρεψαν. Πάμε λίγο την επόμενη. Εδώ αυτό το συγκρότημα είναι από τα Κομινά της Πτολεμαΐδας, το δεύτερο συγκρότημα, όχι εκείνο που δείξαμε στην Παναγία Σουμελά, το δεύτερο συγκρότημα, η νεότερη δηλαδή γενιά, που πήγε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το συγκρότημα του Ωρεοκάστρου, που είναι δημιούργημα του Νίκου του Καλούση, και το λέμε Ωρεοκάστρου γιατί είναι όλα τα παλικάρια από το Ωρεοκάστρο, αλλά ήταν και στο τμήμα νέων της Ευξήμου Λέσχης τότε όλοι αυτοί και ήταν και το συγκρότημα της Ευξήμου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Το επόμενο ποιο είναι, περίμενε τώρα λιγάκι. Εκεί στα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 50 με αρχές του 60 πρωτοστατεί πλέον η σπουδάζουσα ποντιακή νεολαία με προτεργάτη έναν ασίγα στο πιονέρο μέλος του τμήματος νέων της Ευξήμου Λέσχης Θεσσαλονίκης και πρόεδρο τότε της Ένωσης Ποντιών Φοιτητών, τον Νίκο Σωματαρίδη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη ποντιακή πολιτιστική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Είναι ο πρώτος στο χορευτικό συγκρότημα. Στα μέσα της δεκαετίας αυτή η Ένωση Ποντιών Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρόεδρο τον Γιώργο Παρχαρίδη κάνει τη μεγάλη διαφορά. Η συμμετοχή των ποντίων φοιτητών στη ζωή και τις εκδηλώσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, φοιτητικές εβδομάδες και άλλα, έχουν γράψει ιστορία. Το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Φοιτητών με την αρρωγή πάντα του τμήματος νέων της Ευξήμου Λέσχης Θεσσαλονίκης περιέρχεται ολόκληρη την Ελλάδα, καλεσμένο από τους Δήμους των Πόλεων και άλλους πολιτιστικούς φορείς. Χορευτές, στρατιώτες της παράδοσης, ο Μιλών σήμερα, ο Πανίκας ο Σαββίδης, ο Νίκος ο Παλασίδης και άλλοι πολλοί νέοι και νέες. Για πάμε παρακάτω λίγο. Εδώ είναι η νέα Σάντα. Την ίδια εποχή που ο Σωματαρίδης αμέσως μετά από αυτούς είναι το συγκρότημα από τη νέα Σάντα και τους κάλυπτε η Ευξήμου Λέσχης στην Διεθνή Έκθεση. Εδώ είμαστε εμείς, στη φοιτητική εβδομάδα. Μπροστά είμαι εγώ, ο Πανίκας, ο Σαββίδης, ο Γιώργος ο Σιαπανίδης και ο Νίκος ο Παλασίδης. Επόμενη. Και εδώ είμαστε οι τρεις, εγώ, ο Πανίκας και ο Παλασίδης, στα Σούρμενα της Αθήνας, στο πρώτο φεστιβάλ που κάνανε εκεί, του Θωμά, αναδιώντας το ταφικό έθιμο. Τα ταφικά έθιμα που υπήρχαν στον Πόντο μετά το Πάσχα. Άλλοι πηγαίναν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και άλλοι πηγαίναν την ημέρα του Θωμά. Οι Σουρμενοί πηγαίναν την ημέρα του Θωμά, γι' αυτό. Εδώ είναι πάλι από το συγκρότημα το δικό μας. Τρία παιδιά, ο Λάζαρος ο Ιωσήφιδης, γιατρός μετά. Από τους τρεις οι δύο, ο δεύτερος και ο τρίτος είναι εν ζωή. Ο πρώτος δυστυχώς μας άφησε. Ο Γιάννης ο Σπυρίδης και ο Σάββας ο Καρυπίδης. Εδώ είμαστε στην Ακαδημία των Ιωαννίνων, στην Παιδαγωγική Ακαδημία των Ιωαννίνων, όταν ιδρύθηκε και στα Γιάννενα Ένωση Ποντίων και Μικρασιατών, γιατί το κάνανε μαζί, δεν είχαν την τόσο μεγάλη, να το πω έτσι, κόσμο τόσο πολύ για να κάνουν χώρια τους υποντί και χώρια οι Μικρασιάτες. Γιατί ήταν και στα ίδια χωριά μένανε. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει. Έλα προηγουμένως. Την ίδια δεκαετία έχουμε τρία πανελλαδικά πανποντιακά φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στην αρχή, στην εισαγωγή του θέματός μας, δείξαμε για τα πανποντιακά φεστιβάλ της ΠΟΕ. Τη δεκαετία του 60,
έγιναν 3 πανελλαδικά παπονδιακά φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Με οργανωτή την Εύξηνο Λέσχη, τη λέγαν τότε, Ποντίον Νομού Καβάλας. Τώρα τη λένε Ένωση Ποντίον Νομού Καβάλας. Εκεί οι φοιτητές και πάλι είναι παρόντες και στα 3. Στο πρώτο ήταν ο Σωματαρίδης, στο δεύτερο ήταν όλοι του συγκροτήματος που συμμετείχα και εγώ πλην εμού, ο οποίος είχα πάθει, να το πω έτσι, μια ψήξη και δεν μπορούσα να τους ακολουθήσω, και στο τρίτο βέβαια ήμουνα εκεί το 69. Για αυτή την πολιτιστική παλιγενεσία, έτσι την έλεγε, ο μεγάλος Πόντιος χορευτής Ευθύμης Ευθυμιάδης από την Αργυρούπολη της Δράμας και κατόπιν του Ανατολικού Πτολεμαίας και από τους προτεργάτες της διεκδίκησης της αναγνώρισης ποντιακής γενοκτονίας, είπε: «Οι Πόντιοι φοιτητές με αιχμή του δόρατος στους χορούς μας έσπασαν τον κοινωνικό αποκλεισμό». Μεγάλη κουβέντα βέβαια, αλλά δείχνει καθαρά τις τότε εντυπώσεις. Η πορεία αυτή συνεχίζεται. Ιδρύονται νέοι ποντιακοί σύλλογοι που αμέσως δημιουργούν χορευτικά συγκροτήματα, το είπες και εσύ. Χώρος προβολής των χωρών μας, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα πανηγύρια των νέων μονών, που ανιστορούνται με εξέχουσα θέση πάντα αυτό της Παναγίας Σουμελά. Τα συγκροτήματα αυτά αναγνωρίζονται πλέον από όλους τους συνέλληνες και δεν νοούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικότερα, χωρίς τη συμμετοχή κάποιου ποντιακού συγκροτήματος, όπου και αν γίνονται αυτές. Το 1985 πραγματοποιείται το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού με πρόεδρο τον Γιώργο Παρχαρίδη, που ήταν και πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, Ανδρέας Παπανδρέου. Ανεβαίνει ο πρωθυπουργός στο βήμα και πριν ακόμα χαιρετήσει τους επίσημους, απευθύνεται στο κοινό, υψώνοντας τα χέρια του όπως το συνήθιζε, και λέει δυνατά: «Εσείς οι Πόντιοι με τους χορούς σας». Αυτή την αποστροφή του λόγου του δεν θα την ξεχάσω ποτέ μου. Είναι πάρα πολύ, να το πω έτσι, αξιοπρόσεκτο να βγαίνει ο πρωθυπουργός να χαιρετήσει τον ποντιακό ελληνισμό και να του πει: «Εσείς οι Πόντιοι με τους χορούς σας». Δεν είπε τι, εγώ δεν θα υποβαθμίσω τίποτε άλλο από τα άλλα χαρακτηριστικά μας, να το πω έτσι, αλλά ο χορός ήδη τότε είχε γίνει πια ταυτωτικό χαρακτηριστικό, πολιτιστικό ταυτωτικό χαρακτηριστικό μας. Τι συμβαίνει σήμερα? Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δείξουμε λίγο τις επόμενες φωτογραφίες για να τις εξηγήσουμε. Εδώ είναι στην Παναγία Σουμελά, όπου χορεύει ο κόσμος. Και χορεύει, είναι ονομάχης Θεσσαλονίκης, είναι βουλευτές. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ο Παπαμανώλης, ο Μακαρίτης, ο πατέρας του Κώστα του Φωτιάδη, του καθηγητή, του γνωστού Κώστα Φωτιάδη που ασχολήθηκε με τη γενοκτονία. Μπροστά είναι ο Παπαμανώλης και χορεύει. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ένα ξένο συγκρότημα, θρακιώτικο, που ήρθε εκεί στα πλαίσια του πανηγυριού και χόρεψε. Δηλαδή, η Παναγία Σουμελά τότε δεν υποδεχόταν μόνο ποντιακά συγκροτήματα, αλλά και όποιος άλλος σύλλογος επιθυμούσε να συμμετάσχει με πολύ μεγάλη χαρά, γινόταν δεκτό. Πάμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει σήμερα? Αν σταματούσα εδώ την εισήγησή μου αυτή, με δεδομένο ότι στην αρχή της αναφέρθηκα στα 15 πανελλαδικά παμποντιακά φεστιβάλ χωρών με την ίδρυση της ΠΟΕ, τον 21ο αιώνα θα μπορούσε κάποιος να πει: «Μπράβο, είσαστε στην καλύτερη θέση που θα μπορούσατε να φανταστείτε». Είναι όμως έτσι? Δυστυχώς όχι. Την τελευταία 25ετία, δηλαδή στην αρχή με έμφαση, δειλά στην αρχή με έμφαση αργότερα, παρατηρούνται ιδιαίτερως ανησυχητικά φαινόμενα αλωτρίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα των χωρών μας. Ως τέτοια φαινόμενα μπορούμε να επισημάνουμε την απόκληση από την παραδοσιακή φόρμα των χωρών μας. Η παραδοσιακή φόρμα είναι ήθος, συνήθεια.
είναι ασπίδα προστασίας του χορού από σύγχρονες αμφιβόλου προελεύσεως επιρροές. Το φυσικό περιβάλλον ξέρουμε ότι έχει χαθεί, αλλά δεν πρέπει να χαθεί η ιστορική μνήμη. Άλλο φαινόμενο, η ασυνείδητη ή και ενσυνείδητη πολλές φορές αποδοχή άλλων μορφών επικοινωνίας. www, YouTube κλπ. Δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο προσπαθούν να πάρουν εικόνες παραδοσιακές. Ναι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει σύγχυση και να μπερδέψει πολύ πολύ τα πράγματα. Ενώ ο τρόπος που μεταδίδονταν αυτά τα χαρακτηριστικά και στον πόντο, αλλά και μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα, ήταν βιωματικός. Δηλαδή έβλεπε στο συγκρότημα των παλιών χορευτών, οι νέοι το βλέπανε και από πίσω μαθαίνανε, ή σιγά σιγά δειλά βγαίνανε και κάποιοι που παίζανε το ρόλο του χοροδιδάσκαλου. Και αυτό ακόμα πλέον δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή μέσα από το YouTube όταν μπεις. Δημιουργία και ανακάλυψη άλλο φαινόμενο. Η δημιουργία και ανακάλυψη φολκλωρικών χωρών με ασαφές περιεχόμενο. Τάση για διαφοροποίηση. Υπάρχει μια τάση για διαφοροποίηση. Πρόσμηση ξένων ως προσδοριακούς χορούς χαρακτηριστικών. Οικειοποίηση χωρών από ομοεθνείς μας που σε κάποιο κοντινό παρελθόν συνήκησαν ή γυτνίασαν με ποντίους. Και το χαρακτηριστικό εδώ είναι, ξέρουμε πολύ καλά, όποιος ξέρει και λίγο ιστορία, λίγο, δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά πράγματα, ότι όταν κλείσαν τα μεταλλεία της Αργυρούπολης έχουμε έξοδο από την Αργυρούπολη και δημιουργία, να το πω έτσι, μέτικους έχουμε εντός του Οθωμανικού κράτους, δημιουργία ποντιακών κοινοτήτων. Και όχι, δεν μιλάω για μία κοινότητα, για συστάδες χωριών. Και γιατί στην Αργυρούπολη έχουμε τους μεταλλουργούς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο μετάλλευμα, αυτό που είπε και ο Σάββας ο Ιωαννίδης, και έχουν την άδεια από τον Σουλτάνο να πάνε όπου βρούνε εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και να τα εκμεταλλευτούν. Διότι αυτά τα κοιτάσματα θεωρούνται ότι είναι περιουσία του Σουλτάνου. Και βέβαια παίρνανε και αυτοί το διάφορό τους, έτσι. Και έτσι δημιουργήθηκε η συστάδα των χωριών του Ακταγμάτεν, του Κιμισματέν, του Κεσκίματέν, του Άργονιματέν, περίπου 7, όχι περίπου 7 τέτοιου είδους, να το πω έτσι, παρικίες ποντιακές υπάρχουν σε όλη τη Μικρασιατική Χερσόνησο. Εκεί λοιπόν πηγαίνοντας οι πόντοι, σαφώς και όταν ήταν και με δικούς μας, δηλαδή οι ομοεθνείς και ομόθρησες τους, ευκολότατα παίρνανε και κάποιους χορούς από τους συγχωριανούς τους ή κοντοχωριανούς τους και τους εντάσσανε μέσα στις γνώσεις τους. Αυτό δεν κατέστησε τους χορούς αυτούς ποντιακούς. Εάν το πάμε έτσι, οι πόντοι θα πρέπει να πάρουν όλους τους μικρασιάτικους χορούς και να πούνε δική μας είναι. Επειδή κάποιοι πόντοι βρεθήκαν όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, να ξέρουν φερειπίν και κάποιους ακόμα χορούς μικρασιάτικους εκτός πόντου. Εμείς ποντιακούς χορούς θεωρούμε τους χορούς που έγιναν, που είναι δημιουργία του ποντιακού ελληνισμού στον πόντο. Κυρίως όμως, το φαινόμενο που δημιούργησε τις εγχύσεις είναι η εμπορευματοποίηση των χωρών μας. Ίσως το τελευταίο αυτό που σας λέω τώρα να είναι και η γενοσιουργός δύναμη για όλα τα παραπάνω. Το αποτέλεσμα είναι να μην ξέρουμε σήμερα, ρητορικό βέβαια το ερώτημα, πόσοι είναι οι ποντιακοί χώροι, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν θα μπω στη λογική της καταγγελίας των υπευθύνων, θα τους κρίνει σίγουρα κάποια στιγμή η ιστορία. Μέχρι τότε όμως δεν είναι δυνατόν να μένουμε απαθείς θεατές της καταστροφής ενός τόσο μα τόσο προβεβλημένου ταυτοτικού μας χαρακτηριστικού, όπως εξελίχθηκε και είναι ο ποντιακός χορός. Θέλω να μου δείξεις αυτόν τον πίνακα. Αυτός ο πίνακας
εάν θα μπορέσει να το μεγεθύνουν και λίγο τα παιδιά, είναι δουλειές μπροστά. Η πρώτη στήλη αφορά στους μελετητές και είναι όλη της πρώτης γενιάς. Ξεκινάμε με τον Σάββα τον Ιωαννίδη το 1870, Δημοσθένης Οικονομίδης 1923. Ο Σάββας Ιωαννίδης αναφέρει 7 χορούς, ο Δημοσθένης Οικονομίδης 8, ο Παντελής Μελανοφρίδης 9, ο Ανανίας Νικολαίδης 6, ο Ιωάννης Παρχαρίδης 7, ο Δημήτρης Λαζαρίδης 5, ο Ξενοφών Άκογλου 6, ο Ανέστης Παπαδόπουλος 7, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος Σταυρέτες 10, ο Θόδωρος Ξανθόπουλος 5, ο Ηλίας ο Κατοτικίδης 5, ο Παντελής Φουρνιάδης από την Νικόπολη 3, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών παρακαλώ 10, ο Κυριάκος Γανωτίδης 6 και ο Δημήτρης Κουτσογιανόπουλος 18. Και έρχεται κάποιος να αναρωτηθεί, το 18-180 πώς έγινε? Γιατί για κάτι τέτοιο μιλάμε πια σήμερα και δεν λέμε ότι οι 18 γίναν 22 γιατί διέλαθε της προσοχής κάποιος χορός κτλ. Μιλάμε για 180. Και μάλιστα εδώ στους 18 του Κουτσογιανόπουλου έχουμε και χορούς οι οποίοι είναι επίσακτοι κατά κάποιους άλλους μελετητές, όπως είναι η Μιλίτσα. Η Μιλίτσα δεν είναι άγνωστος χορός στους εδώ, γιατί τον θεωρούν και σαν τέτοιον. Κανένα σαν τέτοιο χωριό δεν ξέρει να χορεύει η Μιλίτσα. Απλά ήταν ένας χορός που φτιάχτηκε. Αυτά είναι στη Νότια Ρωσία. Εγώ ό,τι έχει γίνει στη Νότια Ρωσία, όπως και η Μητερίτσα ακόμα, λέγεται από τον Μελανοφρίδη, τον Παντελή, ότι είναι επίσακτος χορός. Και υπάρχουν πολλά. Βέβαια, δεν κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή ανάλυση. Άλλος είναι ο στόχος μας. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Θα έπρεπε να γίνει χτες, μα ποτέ δεν είναι αργά, λέω εγώ πάντα. Είναι επιτακτική ανάγκη ο επαναπροσδιορισμός των αυθεντικών ποντιακών χορών, ώστε να μην οδηγηθούμε στην αλλίωση της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας μας. Η αποδοχή και διαφύλαξη των πνευματικών στοιχείων μέσα και από την αυθεντική μορφή των χωρών μας θα μας βοηθήσει στη διατήρηση των ζωντανών χαρακτηριστικών του πολιτισμού μας και θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα μας ενισχύσουν στον αγώνα μας ενάντια στην πολιτιστική υποταγή που μας απειλεί. Υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας της αυτοπεποίθησής μας και της απώλειας της ιδιαίτερης ταυτότητάς μας. Ο ποντιακός χορός ως πολιτιστικό χαρακτηριστικό μπορεί να λειτουργήσει και ως δημιουργικό στοιχείο μόνο εφόσον διατηρήσει την παραδοσιακή του φόρμα. Να σας το πω και πιο απλά. Αν δεχόμαστε πως τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού χρειάζεται να συστρατευτούμε όλοι οι πόντιοι, τότε χρειάζεται να αγολουχούμε την νεολαία μας, τα θαυμάσια αυτά ποντιόπουλα που γεμίζουν τα στάδια στα φεστιβάλ, με ποντιακή συνείδηση. Με το να διδάσκουμε την νεολαία μας με ξένα πολιτισμικά στοιχεία και πρότυπα, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να αλλοιώσουμε την ταυτότητά της. Οι πόντιοι Έλληνες πρέπει να παραμείνουν πόντιοι. Με αυτό θέλω να κλείσω, Αυγή μου. Έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας για να τους φέρουμε σε πέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες το βήμα. Πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των χωρών, για να πω ένα πρώτο σχόλιο, οι οποίοι έχουν... Παρισφρήσει. Ναι, πολύ μεγάλος ο αριθμός. Δεν είναι λίγοι για να μπορούν να φιλετραριστούν. Θα σου πω δύο-τρία πράγματα. Mm-hmm. Θα σου πω δύο-τρία πράγματα που εντείνανε, να το πω έτσι, στην... Εγώ τους χωρούς αυτούς τους αποκαλώ γενώσιμα. Βέβαια, όχι, είστε ακριβείς. Βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Παίρνουμε ένας τρόπος για να φαλκιδεύσουμε την αλήθεια. Παίρνουμε τις
ενδεχόμενες παραλλαγές. Ενδεχόμενες παραλλαγές, τι εννοώ? Όχι ότι αλλάζει κάτι και δεν είναι ο ίδιος χορός. Ο ίδιος χορός, αλλά στο ένα χωριό μπορεί να τον χορεύανε πιο λαγκευτά, στο άλλο χωριό να τον χορεύανε πιο συρτά. Όχι, είναι άλλος ο χορός. Μα τίκ είναι, ρε παιδιά, τίκ λαγκευτό. Τώρα αν εσύ στο λαγκευτό το τίκ πηδάς λίγο παραπάνω από το άλλο το χωριό που δεν άλλαξε ο χώρος, τίκ λαγκευτό. Και έχουμε καμιά τριανταριά τίκια δηλαδή που είναι μέσα σε αυτή την οδό. Γι' αυτό λέω γενώσιμα. Και το ίδιο κάνουμε στο ΟΜΑΛ, το ίδιο κάνουμε σε όλους χώρους. Ένα είναι αυτό, οι παραλλαγές. Ναι. Ένα άλλο είναι οι ονομασίες. Το ίδιο χώρο χορεύεται στην Τραπεζούντα και λέγεται έτσι, και χορεύεται κάπου αλλού και λέγεται αλλιώς. Να σου πω ο χώρο Τριγώνα. Μάλιστα, το σωστό είναι τη Τριγώνα. Τη Τριγώνα ο χωρών. Στα Ποντιακά έτσι το λέγανε. Τη Τριγώνα ο χωρών. Γιατί υπήρχε το τραγούδι που ταυτόχρονα με οι χορευτές μπορούσαν να το τραγουδάνε. Φεύγοντας δηλαδή οι Αργυρούπολίτες από την Αργυρούπολη και πηγαίνοντας στο Άκταγμα Τεν, ο χορός πήρε την ονομασία Τέρς. Τέρς τι θα πει? Τέρς θα πει ανάποδο. Τέρς θα πει ανάποδο. Λοιπόν, όταν πήγαν εκεί, εσείς και πολλές φορές και εμάς μας το λέγανε όταν χορεύαμε στα νιάτα μας, χορέψαν εκείνο τον χορό των Τέρς. Τον Τέρς των χορών, δηλαδή που πάει ανάποδα. Γιατί άλλος δεν ήξερε την ονομασία. Και έγινε άλλος χορός. Στην Πάφρα το λέμε Τυρφών. Μα είναι ο ίδιος χορός. Είναι η Τριγώνα. Δηλαδή πρέπει να προσεγγίσουμε τους χορούς μας και να πούμε, ας το πω έτσι, αν θέλουμε, στη Τριγώνα των χωρών υπάρχει μια ομάδα με 3-4 ονομασίες. Ονομασίες είναι. Δεν είναι διαφορετικά βήματα, δεν είναι διαφορετικός χώρος. Το ίδιο πράγμα γίνεται στο Εμπροπής, στο ΜΑΛ. Άλλος το λέει ο ΜΑΛ Κερασούντας, άλλος το λέει Σαψουντέικο ΝΟΜΑΛ, άλλος το λέει Κοτσιχτό ΝΟΜΑΛ, οι Καρσλίδες. Το Εμπροπής λένε να το Κερασούντε, οι ίδιοι λένε να το Εμπροπής. Οι εταιροί λένε να το ο ΜΑΛ Κερασούντας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα όλα αυτά άμα τα μαζέψεις ή κάτι άλλο. Στο Άκταγμα Τεν ήταν μια οικογένεια μέτικη από χωριό της Κερασούντας, από το Τσαραγότ της Κερασούντας. Οι Τσαραγότ, τους λέγανε έτσι, οι Τσαραγότ. Δηλαδή, όπως λέμε τώρα, οι Καβαλιώτες, οι Σεραίοι, όταν πήγαν στο Άκταγμα Τεν. Αυτοί ξέραν μια φιγούρα και κάναν μια φιγούρα στο Εμπροπής. Έτσι, και πολλές φορές τους αφήνανε στη μέση του χορού να κάνουν ένα μικρό κύκλο και να κάνουν όλοι μαζί, γιατί η οικογένεια δεν το ήξερε, και κάναν τη φιγούρα τους αυτή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αυτή είναι μια φιγούρα που την κάνανε έτσι στα πλαίσια του χορού. Τώρα λένε χορός Τσαραγότ. Γιατί χορός Τσαραγότ, παιδιά? Δεν είναι Εμπροπής. Εμπροπής είναι. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι. Πολλά τέτοιου είδους. Ναι, αλλά μαζεύτηκαν πάρα πολλά και υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια επιτροπή, εφόσον είστε όλοι παλιοί χορευτές και τα έχετε μάθει από πρώτο χέρι, δεν έχει βγάλει... Υπάρχει, η ΠΟΕ έκανε μια επιτροπή. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε λόγω του κορονοϊού. Πιστεύουμε ότι μόλις τα πράγματα ομαλοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο, θα μπουν αυτά επιτάπητος και εξαιτίας... Αυτό. Και εξαιτίας της σπουδαιότητας, ξέρεις, της σπουδαιότητας, να το πω έτσι, του θέματος, στην επιτροπή αυτή προεδρεύει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΟΕ. Είπε, θα προεδρέψω εγώ για να βγάλουμε, επιτέλους, να βγάλουμε απόφαση. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Δεν μπορεί να χανόμαστε. Είμαστε για γέλια, δηλαδή, άμα φτάσουμε. Εντάξει, για αυτούς που εκμεταλλεύονται την άγνοια, μπορεί να τους προσπορίζει επιχειρήματα για να πουλάνε την πραμάτια τους, να το πω έτσι, αλλά δεν μπορεί ένα τέτοιο, να το πω έτσι, προβεβλημένο ταυτωτικό χαρακτηριστικό του ποντιακού ελληνισμού να το αφήσουμε τα Άγια της Κυσή, που λένε στην Εκκλησία.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λέτε και πάλι αργήσαμε. Έχουμε και ένα... πάλι αργήσαμε. Και πάλι αργήσαμε, αλλά έστω έπρεπε τώρα... να γίνει λίγο χθες, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Οπότε αν υπάρξει αυτό το επίσημο πλαίσιο, πώς θα κινηθούν. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα γίνονται αποδεκτά. Γιατί όντως, άλλο 20 χωρί και άλλο 300. Είναι δυνατόν. Ύστερα, πρόβλημα πάνω σε αυτό, τι απολογία θα δώσουμε, Αυγή μου. Εμείς στον Πόντο δεν κάναμε καμιά δουλειά. Οι παππούδες χορεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι λες, τόσο καλά, τόσο θαυμάσια περνούσανε. Ξέρουμε πώς ήταν η ζωή. Ξέρω κι εγώ τι να πω. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις το θέμα, είτε σοβαρά είτε ευτράπελα να το πιάσεις, οδηγείσαι στο ίδιο συμπέρασμα ότι αυτά δεν μπορεί να είναι σοβαρά πράγματα. Άρα χρειάζεται να κάτσουμε κάτω πράγματι όμως με επιχειρήματα και να πούμε ένα και να κάνουν δυο και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Γιατί έχει καταντήσει να είναι επάγγελμα όλο αυτό, αυτή η ενασχόληση με τον ποντιακό ελληνισμό. Και ίσως και όχι μόνο επάγγελμα να πηγαίνει και παραπέρα σε κυβερνητικά πόστα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εμείς ως ενεργοί πόντι, Έλληνες του πόντου, πολίτες, που δεν επιθυμούμε τέτοιες καρέκλες ή τέτοια επαγγελματικά δείγματα να έχουμε, γιατί να είστε καλά, το βιογραφικό σας είναι 3 σελίδες, έχετε κάνει τόσα πράγματα, οπότε προφανέστατα δεν το κάνετε για κάποιο λόγο που να έχει ούτε ποτέ εγώ. Είσαστε επιστήμονας, επαγγελματίας σε άλλη κατεύθυνση και έχετε δώσει την ψυχή σας για να υπάρχει αυτή η καταγραφή σοβαρή και να μπορεί να διατηρηθεί η παράδοση, την οποία με τόσες δυσκολίες έχουν καταφέρει οι προγονείς μας να φέρουν στον ελλαδικό χώρο. Και οφείλουμε να τους τιμήσουμε, όπως ακριβώς είπατε, στην εισαγωγή. Και αυτά έτσι που ακριβώς, είναι έτσι ακριβώς. Πονηρού, πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτοί που μπορούν και έχουν το υπόβαθρο όπως εσείς και να τα σταματήσουν. Γιατί άμα θα βγείτε όλοι εσείς μπροστά οι γνώστες, με επιστημονικά, με τα στοιχεία τέλος πάντων που υπάρχουν και τεθεί το πλαίσιο, θα τελειώσει και η ιστορία μετά, θα ξεχωρίσει το πράγμα. Οπότε ένας χορός θα μπορώ να το διδάξω, όχι εγώ προσωπικά, ο χοροδιδάσκαλος στα παιδιά μου, και θα είναι αυτός ο ίδιος όπως τον έχει φέρει ο παππούς, τέλος πάντων, από την πατρίδα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, Αυγή μου. Όταν ήμασταν στο χορευτικό και χορεύαμε, οι λιράριδες οι δικοί μας, και ο Γόγος ο Πετρίδης και ο Κωστίκας ο Κωνσταντινίδης αργότερα και ο Παναγιώτης Ασλανίδης, ξέρανε να πούμε να παίξουν πολλών περιοχών ΤΙΚ, πολλών περιοχών Ευρωποίηση και τα λοιπά, ομάλ. Και τα παίζανε. Ανάλογα το τι παίζανε, χορεύαμε. Δηλαδή, δεν χορεύαμε σαν, πώς να το πω έτσι, ενεργούμενα, όπως το λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ήμασταν τα στρατιωτάκια, τα μολυβένια που κάναμε ασκήσεις ακριβίας το ίδιο. Χορεύαμε ό,τι μας παίζανε. Λοιπόν, επειδή βιώσαμε εμείς και ακριβώς χορεύοντας, ξέρεις, ξεκινώντας από έναν χορό ο οποίος είναι λίγο πιο αργός ή είναι λίγο πιο κάτω, και όταν έρχεσαι στο κέφι, ο Λιράρης ο ίδιος θα παίξει εκείνο το κομμάτι που θα σε κάνει και να χορέψει λαγκεφτά και να χορέψει τρομαχτά αργότερα κτλ. Ο Λιράρης σε καθοδηγεί. Αυτή η σχέση ανάμεσα στη μουσική και στο χορό, με άλλα λόγια, στον μουσικό και στον χορευτή, πρέπει να είναι σχέση ακατάλητη, πώς να σου πω, πρέπει να γίνει σένα. Ένα με τη μουσική. Μου είπαν κάποια φορά, μα δεν χορεύεις το ίδιο τι κάθε φορά. Λέω, φυσικά. Ό,τι μου παίζει χορεύω. Ό,τι παίζει λίρα χορεύω. Και καθόταν και το σκεφτόταν ο Λιράρης, και μου το είπε Λιράρης. Και μου λέει, έχεις δίκιο, αφού όλα τα τίκια δεν είναι το ίδιο, δεν σου δημιουργούν το ίδιο. Λέει, ξέρεις, το σχολιάζαμε, νεολαίοι αυτοί τώρα, μιλάω για πρόσφατα, μου το είπαν.
νεολαίοι και μου εκφράσαν αυτή την απορία. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ο νέος χορευτής όμως που έχετε δει τόσα πολλά συγκροτήματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά. Έχουμε καλούς χορευτές. Πολύ καλούς χορευτές. Απλά πρέπει να τους πούμε και μερικά πράγματα. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή να βγάλεις μονάδες ξανά. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι δύσκολο να βγάλεις μονάδες ξανά. Εγώ και στους χοροδασκάλους, ξέρεις τι λέω. Άστε τα παιδιά να χορέψουν. Διορθώστε τα αν είναι λάθος. Mm-hmm. Αν κάνουν λάθος τα βήματα και θα πάνε κόντρα, διορθώστε τους. Άστε τους να χορέψουν, να τους δείτε εάν λειτουργεί η μουσική μέσα τους. Αυτό μπορείτε να τους το κάνετε να το μάθουν. Να καταπίνουν τη μουσική και να την κάνουν κίνηση. Έτσι το λέω. Να καταπίνουν τη μουσική και να την κάνουν κίνηση. Αυτή είναι, να το πω έτσι, η σχέση μεταξύ μουσικής και χορού. Ο χορευτής πρέπει να τον συναρπάζει η μουσική για να μπορέσει να την αποδώσει χορευτικά. Να πιάσει το ρυθμό βασικά. Να πιάσει το ρυθμό, όχι μόνο κινησιολογικά μαθαίνοντας τα βήματα, αλλά να μπει μέσα στην ψυχή του για να μπορέσει να το εξελίξει. Δεν φτάνει η τεχνική εδώ πέρα, δεν φτάνει η τεχνική. Σας έχω παρακολουθήσει και σε άλλες ομιλίες. Έχω δει μία πολύ αυστηρή προσέγγιση και σε ό,τι αφορά τις στολές και σε ό,τι αφορά τα βήματα. Τώρα αντιλαμβάνομαι, μέσα από τη συζήτησή μας σήμερα, τώρα αντιλαμβάνομαι γιατί είστε τόσο αυστηρός και δεν έχετε καθόλου άδικο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί επέμενα, αν θέλετε, στο ότι εντάξει, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, θα δούμε και στο YouTube κάποια πράγματα που λέει ο λόγος, αλλά να το τα δούμε, είναι να τα δούμε. Να δούμε τα σωστά. Να τα δούμε, να μην τα αντιγράψουμε, να τα δούμε. Να δούμε όμως και από πού προέρχονται, ξέρεις. Γιατί στο YouTube μπορεί να βγάλουμε όποιος θέλει, ανεβάζει κάτι στο YouTube. Ας ανεβάσει, και ο στόχος της ΠΟΕ είναι ο εξής. Αφού γίνει αυτή, να το πω έτσι, αφού αποκαθάρουμε από ξένα στοιχεία τους χορούς μας, να τους κωδικοποιήσουμε, να τους καταγράψουμε. Βεβαίως. Ή δυνατόν και με παλιούς χορευτές που έχουν το ύφος εκείνο το χορευτικό του παλιού. Βεβαίως. Και αυτό να γίνει, αυτά να γίνουν πρότυπα. Μα. Να διαμοιραστούν αυτά τα πρότυπα παντού, στους ενδιαφερόμενους, έτσι, στους συλλόγους, έτσι, και οπουδήποτε δηλαδή. Και έτσι λίγο να βάλουμε κάποιο φρένο σε αυτό το ξέφρενο, σε αυτό που παραλογισμό, γιατί περί παραλογισμού μιλάμε πια. Ναι, δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους ότι όχι ξαφνικά, ότι έχει υπάρξει μια τέτοια διαστρέβλωση. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Τι ευχόμαστε και προσδοκούμε από το μέλλον? Για το παρόν το είδαμε, είμαστε σε μια αναμονή εξαιτίας του COVID-19. Έχουν παγώσει όλα τα θέματα που είχαμε ξεκινήσει, τέλος πάντων, να διεκπεραιώνουμε. Το μέλλον όμως, η επόμενη μέρα στον ποντιακό ελληνισμό. Κοίταξε, θα πω κάτι που ενδεχομένως να και φανεί έτσι και λίγο. Να διακόψω για να σας πάω και τη σκέψη λίγο. Το λέω για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Το κατάλαβα. Ωραία. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Θέλω να πιστεύω το εξής, ότι ο ποντιακός ελληνισμός έκανε καλή χρήση της απαγόρευσης. Εγώ είδα πολλά σεμινάρια. Καλή χρήση της απαγόρευσης. Πάρα πολλά. Και είναι αυτό πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, σιγά σιγά το ένα σωματείο με το άλλο είδαν ότι εδώ μπορεί να γίνει μια δουλειά και διασταυρώνονται, ξέρεις. Μιλάμε τώρα, η Εύξηνο Σιλέσκη έκανε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, η Ένωση Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλού έκανε τι ωραίες διαδικτυακές και ωραία. Συνδέθηκε με τόσο κόσμο. Δηλαδή, από την Αμερική, από τον Καναδά, από τη Γερμανία, παίρνουν μέρο. Η Πυρήθιος Ακαδημία το ίδιο. Η Ένωση Ποντίων Καλλιθέα Οικειών το ίδιο. Εδώ, το Κιλκής. Δεν υπάρχει περιοχή που να μην είχε κάτι. Το,
Θα ελευθέρει Κορδελιό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δηλαδή, αυτά της είναι ωραία. Γερμανίας. Ναι, είναι ωραία επίσης έκανε. Αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε. Είναι όχι, μια καλή συνήθεια. Θα μπορούσαμε, γιατί κακά τα ψέματα, η προσωπική επαφή είναι άλλο θέμα. Η προσωπική επαφή, δηλαδή η λειτουργία των συλλόγων με τον κόσμο τους, το να συγκεντρώνονται, το να ανταλλάσσουν σκέψεις, το να χορεύουν, το να γλεντάνε κιόλας μαζί, είναι ένα άλλο κομμάτι που σε συσφίγγει τις σχέσεις, τις κάνει πιο δυνατές. Όμως μέσα από αυτά άρχισαν να περνάνε πολλές γνώσεις. Ακριβώς. Πολλές γνώσεις. Και γίνανε αυτές οι γνώσεις, να το πω έτσι, εύληπτες. Μπορεί να τις προσεγγίσει και ο τελευταίος. Ακριβώς. Διότι αυτά που γίνονται, ακόμα και τα δικά σου, δεν ξέρω πώς λειτουργείς εκεί, αλλά τα διατηρούνε στο διαδίκτυο και μπορεί να μπει κάποιος και αργότερα να... Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια γνώση που διαχέεται. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο εκεί. Ακριβώς. Θα πρέπει, δηλαδή, η φυσική παρουσία, γιατί λειτουργεί, είμαστε κοινωνικό όνοι άνθρωποι και χρειαζόμαστε να ξεπεράσουμε την, να το πω έτσι, αυτή την περίοδο του COVID, να την ξεπεράσουμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, εννοώ πολιτισμού, απώλειες ελευθεριών, απώλειες σκέψης, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλο αυτό που είδα το χειμώνα με όλους αυτούς τους συλλόγους και άλλους τόσους προφανώς που δεν αναφέρανε. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί αποδείξαμε αρχικά στον εαυτό μας ότι δεν είμαστε γραφικοί. Δεν είμαστε μουσιακό είδος. Αυτά σωστά. Που λέμε δεν αφορούν μόνο εμάς που είμαστε ποντιακής καταγωγής, αλλά στο σύνολο ναι, θα οφείλουν να αφορούν και τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί τους θέλουμε δίπλα μας σε όλο αυτό που έχουμε μπροστά μας μέχρι και την αναγνώριση τη διεθνή της γενοκτονίας, όχι μόνο του Πόντου, αλλά και της Μικράς Ασίας και των Θρακετών και τα λοιπά. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους προτεργάτες όλων αυτών των διαδικτυακών σεμιναρίων και εσάς που σας έχω συναντήσει αρκετές φορές και έχω θαυμάσει τον λόγο σας που είναι πάντα to the point, όπως λέμε εμείς εδώ στην Αμερική, χωρίς να πλατιάζουμε, πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι για να υπάρξει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Έχω δει ότι η εξέλιξη θα είναι θετική και στο διαζώσεις πια, γιατί ναι μεν ο χορός, αλλά έχουν ξεπηδείξει και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της ποντιακής κουλτούρας. Και αυτό εμένα με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ, γιατί εκτός από γνώση έχω πάρει και ελπίδα. Έχω πάρει ελπίδα ότι αυτό δεν είμαστε μουσιακό είδος. Ας το πάμε παρακάτω πλέον όλοι μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε και εμείς τη διεθνή αναγνώριση. Έτσι, έτσι. Εγώ θέλω, είπες μια πολύ καλή κουβέντα και θέλω με αυτή να τελειώσουμε. Είπες τη λέξη ελπίδα. Αυτή η ελπίδα λοιπόν να μην πάψει να υπάρχει μέσα μας. Αυτή η ελπίδα. Σε αυτήν θα στηριχτούμε, στην ελπίδα. Και από εκεί και πέρα να βάλουμε κάτω, να σκεφτούμε σοβαρά, να σκεφτούμε όρημα. Βλέπουμε ότι ποιος έλεγε ότι μετά από 100 τόσα χρόνια θα αναγνώριζαν οι Αμερικοί τη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία βέβαια ηρίστον παρόδο. Δεν ξεκίνησε το 86 όπως εδώ στην Ελλάδα για τον ποντιακό ελληνισμό. Ακριβώς. Αυτοί τη διεκδικούσαν γιατί δεν είχαν κράτος, γιατί είχαν άλλες συνθήκες τέλος πάντων. Εμείς σαφώς και οι δικοί μας ήρθαν από εκεί με τον πόνο αυτών που άφησαν 350 λέγαν σε χοντρούς αριθμούς, και οι ιστορικοί αποδείξαν ότι και πέσαν πολύ κοντά. 353.000 καταγεγραμμένα είναι τα θύματα. Λοιπόν, το ίδιο
να κάνουν, εγώ από εδώ, από το κανάλι σου, να προτρέψω τους φορείς των Μικρασιατών και των Θρακών να βάλουν τους ιστορικούς τους να τεκμηριώσουν και το δικό τους κομμάτι. Ακριβώς. Δεν έχουμε την, να το πω έτσι, δεν μπορώ εγώ να πω, έλα εδώ Φωτιάδη, ασχολήσου τώρα με Μικρασιάτες, ξέρω. Ακριβώς. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε όλη τη ζωή για να τεκμηριώσει την ποντιακή γενοκτονία ιστορικά. Να κάνουν το ίδιο πράγμα και οι άλλες ομάδες, οι Θρακιώτες και οι Μικρασιάτες, ή οι Ασσυροχαλδαίοι, οι οποίοι γνωμονούν, διότι τους αναδεικνύουμε και αυτούς, και έτσι σιγά σιγά θα πρέπει, και όπως έγινε των Αρμενίων, ήταν πάρα πάρα πολύ καλό εκεί από τον Biden. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αμερική, η κουβέντα που θα πει ο πρόεδρος, γράφει και προχωράει. Σηματοδοτεί κάποια πράγματα τα οποία παραμένουν. Όλοι να, μαζί να πετύχουμε. Ακριβώς. Όλοι, βεβαίως, μαζί, όλοι μαζί ενωμένοι. Με την ελπίδα που είπες, με αυτό να κλείσουμε, Αυγούλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας τα είπατε, μας ταξιδέψατε, μας δώσατε πληροφορίες, ενέργεια. Ας κρατήσουμε την ελπίδα και ας συνεχίσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, το δικό του αγώνα, μέχρι να έρθει και η δική μας δικαίωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου σε όλη την ομογένεια. Είπα Καναδά, έτσι τους λέω εγώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά. Που μπορεί να σας ακούν και από εκεί, βέβαια.